Θέλουν και αυτές. Θέλω να τονίσω κάτι. Για πες, Δημήτρη, τι. Μια συζήτηση που έκανα με τον κύριο Ανθιμίδη, με είπε ότι είχε πάει η αδερφή του Καβαδία, πάλι αναφέρομαι στην αδερφή του Καβαδία εκεί, είχε πάει εκεί και είπε τον κύριο Ανθιμίδη πόσα λεφτά πήρες από τον Νικολούλη για να ανοίξει το σπίτι. Με έκανε εντύπωση αυτό. Να και πω, ο κύριος Ανθιμίδης είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ο ιδιοκτήτης, ναι. Α, είναι ο κύριος που στην κάμερα που είχαμε κάνει την έρευνα εκεί με στο μπάνιο μας άνοιξε το σπίτι για να μπούμε μέσα, έτσι. Μπράβο, ναι, μπράβο. Και τον ρώτησα πόσα λεφτά του έδωσα. Πόσα λεφτά του δώσατε, ναι. Βρε, να σου πω τώρα, στο αποκαλύψω. Του έδωσα τόσα πολλά που δεν χρειάζεται ούτε να νοικιάζει σπίτια, ούτε να χτίζει άλλα. Θα έχει φτιάξει ζωή του για μια ζωή ολόκληρη θα είναι. Άρα, το είπε παράπονο. Επειδή μας άνοιξε το σπίτι και βρήκαμε αυτό το κομμάτι στο μπάνιο, έτσι. Μπράβο, ναι, ναι. Τώρα που μου το θίγεις και με λίγο ναι, τα γνωστά, με άναψες, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα από τη συνέντευξη του Καβαδία. Σε κάποια στιγμή όταν με σταθήκαμε, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, όταν σταθήκαμε στο κομμάτι της έρευνας του μπάνιου, γιατί τα παίρνουμε όλα σιγά σιγά, ξέρεις. Είναι μια ψυχολογία αυτή που εγώ ήταν ψυχολόγος, έχω μπει και εγώ σε αυτήν. Ότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που κατηγορείται για τέτοια αποτρόπια εγκλήματα, επειδή έχω μπει στις φυλακές και έχω βρει και δράκους και τους χειρότερους κακοποιούς. Είχα μια δική μου τακτική για μια συνέντευξη, Δημήτρη. Σιγά σιγά φτάναμε στο θέμα. Όχι κατευθείαν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Κουβεντιάζαμε περί ανέμων και υδάτων. Να φανταστείς ότι έχουμε κουβεντιάσει με τον Καβαδία ακόμη και για τον αξιωματικό τώρα, του εμπορικού ναυτικού που τεμάχισε τη φίλη του. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και σιγά σιγά εντάξει, φτάσαμε στο γεγονός που μας έκαιγε. Και γι' αυτό και έχει ξανοιχθεί εκείνος, έχω ξανοιχθεί και εγώ και γίνεται μια κουβέντα φοβερή. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, όταν σταματάμε στον μπάνιο και στην έρευνα, γυρνά και μου λέει εσύ, το βρήκες. Λέω, ναι, εγώ το βρήκα. Εσύ το έβαλες, μου λέει, μαζί με τη γυναίκα σου, τη Σούλα. Και λέω, κάθε, δηλαδή, σκοτώσαμε την Τάνια, τη πήραμε ό,τι τη πήραμε και πήγαμε και το βάλαμε στο μπάνιο, ας πούμε, για να ενοχοποιήσουμε σένα. Φοβερό, δηλαδή, αλλά μην τα λέω εγώ καλύτερα, γιατί είναι μια, πραγματικά μια σημαντική συνέντευξη. Και θα ήθελα μια και αναφερόμαστε σε αυτήν τώρα, να περάσουμε. Δημήτρη, δεν είναι σημασία τόσο, γιατί έχω ακούσει και χειρότερα. Έτσι. Αγγελική, τώρα τον απειλώνω εγώ τον ιδιοκτήτη να πάω μέσα να μου ανοίξει το σπίτι και να. Εντάξει, άστο. Ναι, Σάβα, για να περάσουμε στις φυλακές. Για το προηγούμενο, ναι. Για την προηγούμενη είδηση. Δεν σε ακούω. Αν είμαι σε επαφή, αν ακούν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, μας ακούνε. Ναι, ακούμε. Ναι, επειδή είπατε ότι δεν έκανε χρήση των φώτων σύμφωνα με τη μάρτυρα που τον βλέπει, έτσι δεν είναι, να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του χωρίς χρήση φώτων. Ο δρόμος είναι γνωστός σε εσάς, έτσι δεν είναι, ναι, η διαδρομή που έκανε. Ναι. Έχει επαρκή φωτισμό, δημοτικό φωτισμό, ώστε μπορούσε να δει να διακρίνει τον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να έχει. Από ό,τι λέει η κυρία, υπήρχε κάποιος φωτισμός όπου θα μπορούσε να δει. Δεν είδε χαρακτηριστικά, από ό,τι μου είπε, δεν έχω δει το πρόσωπό του και δεν θέλω να πάρω κανέναν άνθρωπο στο λαιμό μου. Είπε ότι επρόκειτο για σκούρο αυτοκίνητο και για έναν γκριζομάλι που κατέβηκε από αυτό το αυτοκίνητο. Η απόσταση είναι εγώ, μεγάλη ξέρω, από το σπίτι. Τα ξέρω, μου τα έχει πει η Άννα, ξέρεις ποια είναι η ιστορία, ότι. Μου τα λέει και η έφηστα αυτή μου και είναι το εξής τώρα. Ότι το δρόμο αυτό τον κάναμε και εμείς με το σκηνοθέτη, το Σωτήρη, το Σπαθάρη, όταν πήγαμε για έρευνα εκεί και δεν χρησιμοποιήσαμε τα φώτα γιατί θέλαμε, ας πούμε, το φωτισμό της περιοχής, ξέρεις, ήταν βράδυ. Ναι, και θυμάμαι ότι δεν χρησιμοποιήσαμε φώτα και βαδίζαμε και κάναμε την κάλυψη, τη μάση Σπαθάρη. Χωρίς φωτισμό. Άρα η περιοχή είχε το φωτισμό αυτόν τον απαραίτητο που θα μπορούσε να κινηθεί ένα αυτοκίνητο. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα επειδή το ρώτησες. Και ο δρόμος ο συγκεκριμένος καταλαβαίνω ποιος είναι, μου τον είπαν. Αυτά όμως θα τα δώσουμε και στις αρχές αστυνομία, γιατί είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Στη γραμμή μας όμως, πριν περάσουμε πάλι στις φυλακές διαβατών, φίλοι τηλεθεατές, για να δούμε όλα αυτά που καταγράψαμε χθες το μεσημέρι, με πληροφορούν ότι στη γραμμή μας είναι μια φίλη της Τάνιας. Καλησπέρα σας, στον αέρα είστε. Ναι, είμαι ναι. Στον αέρα. Ναι, καλησπέρα κυρία μου, στον ναι, αέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κυρία Νικολούδη, φοβούμαστε όλοι να μιλήσουμε, κρατάμε τα στόματά μας κλειστά. Αλλά αυτή τη στιγμή που άκουσα τη συνέντευξη, πρόκειται όντως περί πορωμένου ανθρώπου. Δηλαδή, δεν εξαφάνισε μόνο την κοπέλα, αλλά πρέπει να εξαφανίσει ολόκληρη την οικογένεια. Είναι δυνατόν να ρίχνονται τέτοιες μορφές στην οικογένεια, που η οικογένεια κυριολεκτικά είναι πεθαμένη, νεκρή, ζωντανή. Με την Τάνια ερχόταν και καφέ. Με την ύφη της, τη Σούλα, τα γνωρίζουμε πολύ καλά τα παιδιά, ερχόταν και καφέ, το κορίτσι ήταν πολύ προβληματισμένο. Πολλές φορές μας είπε, είμαι πολύ προβληματισμένη και θα λύσω τις διαφορές μου αυτές, εγώ, χωρίς να στεναχωρήσω ούτε τον αδερφό μου, ούτε τον πατέρα μου. Γιατί εγώ τα έκανα, εγώ θα λύσω τις διαφορές μου και εγώ θα βρω μια άκρη στην υπόθεση τη δική μου. Στεναχωρεμένη κατά στεναχωρεμένη. Γιατί είχε τρομερά προβλήματα. Και φοβούμαστε να μιλήσουμε, αν όντως φταίνε που λέει, που ρίχνει κάποιες μορφές, γιατί μπροστά σε εμάς πήρε ο αδερφός τηλέφωνο. Και μίλησε με τον κύριο Καβαδία και του λέει: δεν θέλει να σε μιλήσει, Τάνια. Βρεδόστηνα να πω ένα γεια σου.
Και αυτός της έλεγε, του εισέλεγε, Τάνια, έλα να μιλήσεις, με την προϋπόθεση ότι ήταν η Τάνια δίπλα του. Όχι, όχι, δεν θέλει να σου μιλήσει. Αν υπήρχε κάποια, κάτι κρυφό από τους δικούς της, πώς ισχυριζόταν ότι ήταν μαζί του η Τάνια. Ήμασταν στο σπίτι του και πίναμε καφέ στη Σούλα. Έρχεται ταραγμένη η Ντίνα και λέει θέλω να πω κάτι στο Δημήτρη. Βγαίνουμε εμείς έξω στο μπαλκόνι και το λέει ψάξε την αδερφή σου, ο αδερφός μου κάτι την έκανε. Δηλαδή αυτά τα δεν είναι στοιχεία και προσπαθούν τώρα να ρίξουν και μου φες την οικογένεια αυτή. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα. Πρόκειται περί πορωμένα μυαλά. Καταλαβαίνω και... Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα, κυρία Νικολούδη. Καταλαβαίνω και την... Και φοβούμαστε να μιλήσουμε και αυτός είναι ο λόγος που δεν μιλάμε. Και γνωρίζουμε και άλλα πράγματα που ήμασταν μάρτυρες. Και τώρα έχω συγχυστεί τόσο πολύ, γι' αυτό δεν σας μιλάω. Καλά, για όνομα, με ταράγμα. Ταράχτηκα, γιατί πάει να ρίξει μορφέ στην οικογένεια. Για ποιο λόγο να την κρύβουν? Όχι. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε. Δεν μπορούσε να την χωρίσουν, δεν μπορούσε να χωρίσει. Και να έχουν το παιδί τους κοντά τους. Και να τραβούν αυτό το μαρτύριο. Ξέρετε, εγώ κάθε μέρα που τους βλέπω. Πεθαμένοι, ζωντανοί νεκροί είναι οι άνθρωποι. Όλη αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, γιατί δεν είναι μικρό αυτό που συνέβη. Από εκεί και πέρα, σαφώς τα συμπεράσματα τα βγάζει κανείς. Εγώ κρατάω αυτή τη μαρτυρία και σε εσάς που ήσασταν οικογενειακοί φίλοι και γνωστοί της Τάνιας, τη μαρτυρία της κοπέλας ότι ήθελε χωρίς να μπερδέψει τους δικούς της να λύσει τις όποιες διαφορές μια και εκείνη ήταν η αιτία που τα μπέρδεψε. Αυτό λέει πολλά. Δείχνει, αν θέλετε, πιστοποιεί και αυτό το γεγονός που όλοι λένε ότι είχε φτάσει σε ένα διέξοδο και ήθελε να τελειώνει. Τρομερό αυτό τα λέει όλα και θα δείτε στη συνέχεια γιατί τον ρωτάω και εγώ κάτι σχετικό τι απαντάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν, μια και θίγουμε αυτό το θέμα, φίλοι τηλεθεατές, να μπούμε πάλι μέσα στις φυλακές των Διαβατών και πριν φτάσουμε να δούμε τι έγινε εκείνη τη νύχτα και πώς βγαίνουν κάποια στοιχεία μέσα από αυτή τη συνομιλία καινούρια, να δούμε τι πίστευε ο ίδιος για την Τάνια και για όλα αυτά που η κυρία τώρα μας ανέφερε. Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα. Πάμε λοιπόν πάλι μέσα στις φυλακές Διαβατών. Τώρα ερχόμαστε στην Τάνια. Εγώ από ό,τι είδα δεν την ήξερα την Τάνια, δεν την γνώριζα. Στις φωτογραφίες όμως που την κοίταζα, σου μιλάω ειλικρινά ότι μ' άγγιξε πάρα πολύ. Γιατί έχω μάθει τους ανθρώπους να τους ξεχωρίζω και πιστεύω ότι η ψυχή του άλλου εκφράζεται στα μάτια του. Η Τάνια ήταν ένα πολύ γλυκό πλάσμα, έτσι όπως την είδα από τις φωτογραφίες. Ίσως και γι' αυτό τη συμπάθησα και γι' αυτό αγωνίζομαι να βρω μια άκρη με αυτήν την κοπέλα. Δεν σας δώσανε κανένα. Σας δώσανε μια φωτογραφία που ήταν 19 χρονών. Έπρεπε να σας δώσουν μια πιο πρόσφατη φωτογραφία. Σίγουρα μια γλυκύτατη κοπέλα και μια πολύ καλή κοπέλα. Απλώς ήταν μια κοπέλα με πάρα πολλά προβλήματα. Σε αγαπούσε όμως, Σπύρο. Σίγουρα με αγαπούσε. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Σίγουρα με αγαπούσε. Σε αγαπούσε πάρα πολύ, Τάνια. Και... Σίγουρα. Δέθηκε μαζί σου και με το παιδί και νομίζω ότι είχε επενδύσει σε σένα τη ζωή της την ίδια. Δεν το λέω αυτό τυχαία. Αυτό δεν το ξέρετε εσείς. Σίγουρα αυτό μπορώ να το πω εγώ. Σίγουρα με αγαπούσε. Απλώς ήταν μικρή. Και εσύ την αγαπούσε. Δεν καθόταν σπίτι, γύριζε, είχε πάρα πολλά προβλήματα με τον πατέρα της και τη μητέρα της, ειδικά με τον πατέρα της και μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα που εσείς δεν τα ξέρετε. Βασικά δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις με τον πατέρα και τη μητέρα. Ούτε με τον αδελφό της. Με τον αδελφό της είχαν να μιλήσουν 3,5 χρόνια. Μήπως γιατί οι γονείς και ο αδερφός είχαν καταλάβει κάτι σε σχέση με σένα και την επηρέαζαν και εκείνη δεν ήθελαν να τους αφήσει απ' έξω για να είναι μαζί σου. Όχι, δεν τα είχε ποτέ καλά με την ύφη της. Πάντα είχαν φασαρίες με τα υπερουσιακά. Ήθελε το φορτηγό που έχει ο πατέρας να το έχει ο Δημήτρης και έλεγε στην Τάνια νύφη ότι αυτό είναι δικό τους. Η Τάνια δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τη σκοτώσει ο πατέρας της. Όχι να τη σκοτώσει. Δεν τη σκότωσε κανένας. Η Τάνια είναι κάπου εξαφανισμένη. Η Τάνια ήταν μια όρημη κοπέλα και νομίζω ότι είχε κρίση. Και από τη στιγμή που σε αγαπούσε εσένα παθολογικά και σε εμπιστευόταν, πιστεύω ότι όλα τα άλλα παραμερίζονταν. Γιατί και εσύ είσαι ένας έμπειρος άνθρωπος, όρημος και μπορούσε να τη δώσει πάρα πολλά και να τη δώσει τουλάχιστον την αγάπη που τη έλειπε. Την αγάπη που τη έδωσε και το απέδειξε. Με το ένα παιδί που κάναμε και τη αγόρασα και ένα σπίτι στο όνομά τη. Εγώ δούλευα στην Block Service που είναι στην Εγνατία 76 ως τεχνικά υπεύθυνος γιατί είμαι ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. Για να μου κάνει κακό ο πατέρας της και να με χωρίσει, τι έκανε. Με πήρε από την Block Service, με παρακάλεσε να δουλέψω στο φορτηγό του. Με πήρε για 25 μέρες για να χάσω τη δουλειά μου και μετά, χωρίς να μου πει τίποτα, μου λέει δώσε τα κλειδιά στον Δημήτρη να τα πάρει ο γιος του.
με τον κύριο τον οποίο δεν μιλούσαν επί ένα χρόνο. Και από εκεί άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα. Δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα καμία φορά. Τα προβλήματα με την Τάνια πότε άρχισαν? Τα προβλήματα άρχισαν από τότε που μας έκανε, με έδιωξε εμένα από τη δουλειά ο πατέρας της. Εγώ άρχισα να μην τους μιλάω πλέον, δεν είχαμε καμία επικοινωνία, δεν με αυτό που μας κάνε και άρχισε ο πόλεμος. Χωρίς έντονα και χωρίς έντονα και χωρίς έντονα. Από τότε η κοπέλα αυτή άρχισε το ενδιαφέρον να λιγοστεύει. Προς την οικογένειά της, προς το ενδιαφέρον, προς εμένα, προς... γενικά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Στο σπίτι έμενε πάρα πολύ λίγο, πότε από εδώ, πότε από εκεί, πότε σε καμιά φίλη της, πότε ταξίδι, πότε... Αυτό το ξέρετε. Το τελευταίο χρόνο δεν έμενε καθόλου στο σπίτι. Δηλαδή ζούσαμε μόνο για το παιδί, για να είναι το παιδί μαζί μας, τίποτα. Εφόσον έφτασε η σχέση αυτή σε ένα διέξοδο, γιατί δεν χωρίζατε? Ούτε ο ένας να γίνεται βάρος τον άλλον. Γνώρισε κάποιον άλλον και έφυγε. Ήπια, τελειώσαμε και απλώς ρίχνουν τα βάρη τώρα σε μένα. Σπύρο, εσύ είχες καταλάβει ότι κατά βάθος η Τάνια σ' αγαπούσε, αλλά ίσως να την φόβησε κάτι σε σένα? Όταν μπαίνουν άλλοι άνθρωποι σε μία σχέση, η κυρία Νικολούδη δεν είναι εύκολο να φτιάξει. Είναι... επηρεάζονται τα άτομα. Σπύρο, επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους δικούς της. Γύριζε από εδώ, από εκεί τελευταία. Σπύρο. Εγώ έλειψα στη Χαλκιδική για δουλειά. Δεν μπορούσα να ανεχτώ όλες αυτές τις βρισκίες, όλα αυτά το από εδώ, πεθερικά μου και όλο αυτό το πόλεμο. Και από τον αδελφό της τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί δεν την παντρεύομαι, θα με σκοτώσουν, θα με καθαρίσουν. Οι νύφοι θα βάλω μπράβους να σε σκοτώσουν, να σε καθαρίσουν. Αλήθεια, γιατί δεν μπορούσατε σε γάμο? Δεν θέλαμε να παντρευτούμε, μπορούσαμε να ζήσουμε. Εγώ ένα γάμο είχα κάνει, δεν θέλαμε να παντρευτούμε. Η ίδια? Ούτε η ίδια ήθελε. Για το παιδί σας? Το παιδί μου εγώ το αναγνώρισα κανονικά. Τελευταία πούλησα ένα μαγαζί και πήρα 36 εκατομμύρια. Δύο σπίτια έχω στην Κέρκυρα, σπίτια έχουμε εδώ. Οικόπεδα έχω, ο πατέρας μου μεγάλη περιουσία έχει. Αυτή την ιστορία με την Ελβετία, πότε την πληροφορήθηκε η Τάνια ότι είσαι καταζητούμενος από τις ελβετικές αρχές και αναγκάζεσαι να κυκλοφορήσουν πλαστά στοιχεία? Όχι, δεν κυκλοφορήσαν πλαστά στοιχεία καθόλου. Αυτά είναι ψέματα. Μα είχες μια ταυτότητα στο όνομα Χρυστοδουλίδης. Αυτό την είχα απλώς. Και μια πλαστή άδεια στο όνομα σε άλλο όνομα. Θα σας πω κάτι. Στο αστυνομικό τμήμα της Σταυροπόλεως πήγα για το γνήσιο της υπογραφής με το όνομά μου. Ήσουν όμως καταδεκτούμενος ήδη. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Μου το θύμισες τώρα. Τι μου και μου το θύμισες? Κοιτάξτε, δεν κρυβόμουν. Δεν κρυβόμουν καθόλου. Η αστυνομία και η Άγνηση ή δεν είσαι ένοχος. Σε καταζητούσε η Τρυπόλη όμως. Και επίσης η Άγνηση υπογραφή. Υπήρχε κάποιο έγγραφο, αλλά εγώ δεν κρυβόμουν καθόλου. Από κανένα δεν κρύφτηκα ποτέ. Εγώ παρέα με αστυνομικούς έκανα, με στρατιωτικούς. Φίλοι μου το ξέρω. Δεν κρύφτηκα ποτέ, κυρία Νικολή. Ποτέ.